Καλώς ήρθατε στο Dutch Club. Το όνομά σας? Νάνος Νικόλαος λέγομαι. Καλώς σας βρήκαμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχετε φτιάξει για τα βελάκια. Από πού μας έρχεστε? Ερχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Και... με το σύλλογο Dutch Θεσσαλονίκης. Τέλεια. Πώς νιώθετε σήμερα που θα πάρετε μέρος? Είναι η πρώτη μου φορά που παίρνω μέρος στα διασυλλογικά. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Και ήρθαμε να παίξουμε βελάκι. Το ξέρετε ότι μπορεί να είστε και πρωταθλητής, έτσι? Ναι, γι' αυτό ήρθαμε. Για να βγούμε πρωταθλητές. Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Τρόνος Κωνσταντίνος ονομάζομαι. Ήρθαμε τώρα να παίξουμε για τα συλλογικά σήμερα για το top 16. Σε ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ στο Dutch Club. Είμαι χαρούμενος που πέρασε και εδώ στην γιορτή αυτή, το Darts. Χθες παίξαμε στο Ηράκλειο στο Game On, στη φάση των ομίλων. Τελευταία στιγμή κατάφερα και πέρασα στα τέταρτο στον ομίλο μου. Αλλά εμένα ο στόχος μου για φέτος ήταν πρώτη χρονιά ουσιαστικά που έπαιζα πλήρες βελάκια, γιατί πέρυσι μόλις ξεκινήσει ήταν ο COVID, οπότε παίζαμε κυρίως online. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπόρεσα και πέρασα στους 16 καλύτερους. Δεν ήταν στόχος μου, βγήκε στην πορεία. Να το χαρούμε όλοι, να το διασκεδάσουμε. Τα παιδιά όλα που παίζουν σήμερα είναι σε πολύ καλό επίπεδο εδώ. Και να μπουν και τέσσερις καλύτεροι για την ελληνική ομάδα που πάει στο τέλος στην Ισπανία. Και συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που αγωνιστήκαν στα συλλογικά και σε αυτούς που αποκλείστηκαν. Αυτά από μένα. Να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Και έρχομαι από το σύλλογο Dutch Θεσσαλονίκης. Ήρθαμε να διεκδικήσουμε μια θέση στην εθνική και να, όσο το δυνατόν να τερματίσουμε πιο πάνω στην κατάταξη του παλαιού πρωταθλήματος. Ονομάζεστε? Χρήστος Κοτζαμάνης. Το σύλλογο Dutch Θεσσαλονίκης ερχόμαστε. Και πώς νιώθετε που θα διεκδικήσετε μια θέση στην εθνική ομάδα? Πολύ καλά, ωραίο κλίμα, ωραία παρέα. Θα παίξουμε τα βαλάκια μας. Και ό,τι βγει. Πολύ ενθουσιασμός υπάρχει και θα παλέψουμε για το καλύτερο. We'll be right back.
όνομά σας? Δημήτρης Λιβαδίτης, είμαι από το σύλλογο του ΣΥΝΤΕΛ, στο ελληνικό. Και σήμερα έχουμε έρθει, είναι η τελευταία top 16 για τα διασυλλογικά του 2022. Είστε αγχωμένος? Όχι. Σκοπεύετε να φτάσετε όσο πιο ψηλά, σήμερα, έτσι? Και ό,τι γίνει. Μιλάμε για τον μελλοντικό πρωταθλητή Ευρώπης, δεν βάζω Ελλάδας γιατί δεν πιθανόν να το πάρει φέτος. Υπερβολές, ξεχνάς το νησί. Υπερβολές. Ναι. Δεν ξεχνάω. Το νησί και την Ουγγαρία, και την Τσεχία, και την Γερμανία. Τέλος πάντων, την Ολλανδία. Θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο πώς αισθάνεσαι που παίζεις σήμερα σε αυτό το υπέροχο μαγαζί καταρχάς. Υπερήφανος, πολύ ωραία, είναι φανταστικό μαγαζί και μπράβο στα παιδιά, έχουν κάνει φανταστική δουλειά και προωθούν πραγματικά τα darts, στα οποία είμαστε πάρα πολύ λίγοι και πρέπει να είμαστε ενωμένοι ώστε να πάμε μπροστά το σκορ μας. Νότσι Φαγκανάκης πριν πει τραγούδι. Πες μας τώρα για το τουρνουά, πώς το βλέπεις, τι θα κάνεις. Το τουρνουά είναι πολύ ωραίο. Τι βλέπεις έχεις? Έχω βλέψεις για εθνική, αυτό είναι ο στόχος. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Άμα με βρεις στο τελικό, αντίπαλό σου, τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Θα κερδίσω. Εντάξει. Καλησπέρα. Με λένε Παναγιώτη Θεόδωτο. Ασχολούμαι με τα ντάρτσα το 1992, με ένα διάλειμμα περίπου 15 χρόνων λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και τώρα μετά από το 2016 που ξανάρχισα να παίζω, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση για πρώτη φορά να λάβω μέρος στο τουρνουά για την εθνική ομάδα. Εντάξει, έρχεται ότι είναι ακόμα και για μένα πρωτόγνωρο που έχω παίξει τόσα χρόνια darts. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει ένταση, αλλά ελπίζω θα τα καταφέρω. Ευχαριστούμε πολύ.
σας? Αρσένης Κουπαράνης. Και από πού μας έρχεστε? Είμαστε από το Σύλλογο Darts Θεσσαλονίκη. Και ήρθατε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό της Εθνικής? Ναι. Και πώς νιώθετε γι' αυτό? Καλά, πολύ ωραία. Όταν βρισκόμαστε με πολύ καλούς παίκτες είναι πάντα ωραία εμπειρία. Άμα κερδίσετε, δηλαδή βγείτε και είστε πρωταθλητής, πώς θα νιώσετε? Θα με ρωτήσεις μετά. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας? Εγώ είμαι Δράκος Χρήστος, έρχομαι από Σαλαμίνα. Σε ποιο σύλλογο παίζετε? Συνέβη. Και σήμερα τι έχετε έρθει να κάνετε εδώ? Έχουμε έρθει για το Πανελλήνιο Darts Club, για μια καινούργια εμπειρία. Οπότε για μένα είναι όλα καινούργια, έχει καλή ατμόσφαιρα, suspensions, και πιστεύω να πάμε καλά σήμερα. Πώς νιώθετε, έχετε άγχος? Άγχος έχω, πάντα έχω άγχος, αλλά στο παιχνίδι πάνω προσπαθώ να το ελευθερώσω το άγχος και να κάνω το παιχνίδι που πρέπει να κάνω. Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, καλή συνέχεια. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο Darts Club και έχετε έρθει για να πάρετε μέρος για την Εθνική. Πώς νιώθετε που μπορεί να είστε και ο πρωταθλητής? Όχι, τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν, αλλά για μένα είναι μια καινούργια εμπειρία, σαν καινούργιος και στο πρωτάθλημα της Αλφα κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη. Μου δόθηκε ευκαιρία, λόγω και ελλείψης από την κατηγορία μας, μου δόθηκε ευκαιρία, ήρθε για μένα μια καινούργια εμπειρία και ό,τι καλύτερο ας βγει. Για μένα είναι διασκέδαση, δεν σκέφτομαι εθνική και τελείο. Το όνομά σας? Αγγέλος. Βρισκόμαστε στο Darts Club. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το μαγαζί, πρώτη φορά ερχόμαστε, φοβερός χώρος. Εσείς από πού μας έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη. Και το όνομά σας? Χρήστος Κουτσουρέλης, βρέθηκα από Σκόντα, ήμουν εκτός οκτάδας. Δυο-τρεις δεν ήρθανε και μπήκαν στη θέση τους. Και τσουπ, χωθήκαμε. Άντε, γεια. Τέλεια. Και πώς νιώθετε που σας δόθηκε αυτή η ευκαιρία? Ωραία, εντάξει, είναι ωραίο το ταξίδι, η παρέα, το... να συναντάμε άτομα και από την Αθήνα και γενικά να αρχίσουμε μετά τον COVID να βρισκόμαστε ξανά μαζί. Και ήρθαμε να παίξουμε τα βελάκια μας. Τέλεια.
Καλησπέρα κύριε Παναγιωτάκη. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σήμερα στο Darts Club. Και γιατί έχετε έρθει εδώ, για πείτε μου. Σήμερα θέλω να πω ότι είναι ευτυχία μου που παίζω στο Darts Club στην έδρα μου, στην οποία παίζω πλέον στην ομάδα του Darts Club και προπονώ την καλύτερη ομάδα που υπάρχει και το καλύτερο μαγαζί τουλάχιστον της Ελλάδος. Πώς θα νιώσεις θα μου πάρετε την πρωτιά? Γιατί είμαι σίγουρη εκεί στοχεύετε. Στοχεύω και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα στενοχωρήσω τόσο πολύ κόσμο και θα έχουν να λένε ότι έπαιξε ο Παναγιωτάκης στην Εθνική και σκοπός μου είναι να μπω στην Εθνική για να πάω στον κόσμο και στην Ευρώπη και να κλείσω όλα τα air condition. Αυτά. Είμαι σίγουρη θα το υλοποιήσετε. Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη σύνδεση που ζήτησα εγώ να πάω. Τον φίλο μου, αδερφικό φίλο Θανάση. Θα θέλαμε να το ρωτήσουμε πού σας αισθάνεται που παίζει σήμερα στο Dance Club. Είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζί, φτιαγμένο για παιδάκια. Είναι πολύ χαρούμενο που θα παίζω. Ελπίζω να πάω καλά. Δεύτερη ερώτηση για τον Θανάση. Αν βρεις το... Όχι, είναι η τρίτη. Η δεύτερη ερώτηση είναι τι στο game σήμερα, σε ποια θέση. Να περάσω καλά. Να περάσει καλά, όπως πρέπει να περνάμε όλοι καλά. Και η τρίτη και τελευταία ερώτηση είναι άμα με βρεις στον δρόμο σου, τι πιστεύεις ότι θα γίνει. Θα κρυφτείς στο βελάκι. Θα κρυφτείς στο βελάκι. Θα κρυφτείς στο βελάκι και θα πετάξεις το βελάκι στον άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Hello, Paul. I would like to introduce yourself. For what league are you playing and what's your name? I'm Paul, Paul Raven, and I'm from Holland. I'm living in Athens now for more than 2 years. I'm playing in Kivada League, Attica Dutch, for also 2 years. Great. How do you feel about today's event and are you feeling comfortable? Are you happy with yourself and what do you hope to achieve today? Well, of course I hope to achieve my best darts. You never know. It can be a good day, a bad day, it doesn't matter. I'm just hoping to have fun with the sport. What will you do if you take the trophy today? Well, I'm a day off tomorrow, so I will probably drink a lot of beers today. All right, thank you, Paul. Good luck today. Thank you.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Βρισκόμαστε στο Darts Club. Mm-hmm. Το όνομά σας? Βουλής Στέλιος. Και από πού μας έρχεστε? Από το Σύλλογο Άττικα Γλυφάδας. Και πώς νιώθετε που θα διεκδικήσετε μία θέση για την Εθνική? Νιώθω υπέροχα. Και μόνο που παίζω στο άθλημα αυτό νιώθω πάρα πολύ ωραία. Είστε αγχωμένος καθόλου? Δεν πιστεύω να υπάρχει παίκτης που να μην είναι αγχωμένος σε ένα τέτοιο event. Πιστεύετε θα φτάσετε ψηλά? Είμαι έτοιμος να φτάσω όσο ψηλότερα γίνεται και όπου ευνοήσει τύχη. Και το Βελάκι είναι εκτός από τεχνικό, είναι και λίγο τυχερό. Τέλεια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
τελειώσω αυτή τη συμπαντία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους παίκτες που συμμετείχαν. Ελπίζω να περάσατε καλά και να απολαύσετε τα παιχνίδια σας βασικά, γιατί ο σκοπός αυτός είναι. Δεν ήρθατε εδώ για διακοπές, ήρθατε να παίξετε τα λάγια. Ελπίζω να σας άρεσε, να είστε ικανοποιημένοι. Το ξέρω ότι κάποιοι νιώθετε θα μπορούσατε και καλύτερα, αλλά αυτά γίνονται πάντα στα διασυλλογικά. Υπάρχουν πάντα εκπλήξεις. Νομίζω ότι επειδή, έτσι να πούμε δύο λόγια με τον Ανδρέα, επειδή μιλάγαμε όλο αυτόν τον καιρό για τα διασυλλογικά, πώς θα γίνουν, αν θα γίνουν, ίσως να γίνουν και γιατί ναι, γιατί όχι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή του είπα έτσι όπως μιλάγαμε ότι OK, αν είναι να μην τα κάνουμε, να βρούμε ένα λόγο. Δηλαδή να υπάρχει κάποιο σημαντικό λόγο. Γιατί το γεγονός ότι βρεθήκαμε χθες δύο μέρες εδώ και παίχτηκαν όλα παιχνίδια και τώρα ένα τσακίρι που θα έχω εκεί μετά τις φορές στη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά τώρα είναι και στην Εθνική. Δηλαδή αυτά είναι συναισθήματα τα οποία δεν τα λες για συνέχεια. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος, ας πούμε, ο τσακίρις αυτή τη στιγμή να μην το είχε νιώσει αυτό το συνέστημα. Και εγώ νομίζω είναι τυχαίο το παράδειγμα, λέω αυτό επειδή το ξέρω, έτσι, προφανώς και για τους υπόλοιπους που για όλους είναι η πρώτη φορά. Και νομίζω ότι σημαντικός λόγος για να μην νιώσει κάποιος αυτό το συνέστημα δεν υπήρχε. Όσο δύσκολα χρόνια ήταν τα προηγούμενα τρία, που δεν παίξαμε καθόλου, νομίζω ότι αφού είχαμε τη δυνατότητα, καλά κάναμε και κάναμε αυτό που μπορέσαμε, εν πάση περιπτώσει, έστω και τελευταία στιγμή και δεν ξέρω να κάνουμε. Από εμάς, προς όλους σας, καταρχήν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο έγινε όλη η οργάνωση με όποια προβλήματα υπάρχουν στα ελληνικά βελάκια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα και στον Βασίλη, κυρίως όμως στον Κώστα που έχει αναλάβει όλο το βάρος της οργάνωσης, για μια στο βαθμό που μπορούσε άρκεια διοργάνωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Αρκετά οργανωμένα σε δύο διαφορετικά μαγαζιά, αυτό που μπορούσε το έκανε για να έχουμε αυτή την διοργάνωση και για να ενισχύσω αυτό που έλεγε πριν. Με το που μου το είπε, δεν το συζητούσα. Είναι μια... δεν έχουμε λεφτά, θα βρούμε λεφτά. Δεν με ενδιέφερε. Γιατί αυτό, εγώ και επειδή το έζησα και παικτικός χίλια χρόνια πριν που κάποτε έπαιζα βελάκια, γιατί λέω θέλω να το ζήσω. Και ήταν θέσφατο για μένα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν αυτές οι διοργανώσεις με όποιες συνθήκες. Θα προσπαθήσουμε κάθε χρόνο να ξέρουμε το οργανωμό μας, θα ξαναβρούμε τα πατήματά μας και θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες διοργανώσεις. Αλλά σε αυτό το διάστημα, σε αυτό που έγινε, σε αυτό το χρονικό διάστημα που είχε το χρόνο να οργανώσουμε, σε αυτό το πράγμα, μπράβο. Και ελπίζω να το χαρήκατε όλοι, να κοιτάξουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα όσο μπορούμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε όλους από καρδιά. Το πιο εύκολο είναι να βγω σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να πω την άποψή μου. Γιατί είναι 12 ώρα το βράδυ, πίνω ένα ποτό δίπλα μου και δεν έχω τι να κάνω. Το πιο δύσκολο είναι να συνοηθείς με 5 ανθρώπους, ο ένας στην Κρήτη, ο άλλος στη Θεσσαλονίκη και οι άλλοι 3 ορκές στην Αθήνα, να μπορέσεις να συνοηθείς και να οργανώσεις κάτι το οποίο πρέπει να είναι σωστό. Αυτό, παιδιά, αν κάποιος μπορεί να το κάνει, ας έρθει να το κάνει. Δηλαδή, εγώ νομίζω και ο Ανδρέας φεύγουμε, ας έρθει να το κάνει, αν είναι κάτι τόσο εύκολο. Επειδή λοιπόν δεν είναι, χωρίς να τυχθεί κανένας, προσπαθούμε, έχουμε πάει πίσω, ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο επίπεδο, αλλά το θέμα είναι η προσπάθεια. Η οποία προσπάθεια δεν έχει γίνει ποτέ, δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, ποτέ σε αυτόν τον βαθμό μέχρι στιγμή στα ελληνικά βελάκια. Είχε γίνει για κατά δύο μήνες και εκεί τελείωσε. Ναι, έχουμε δυσκολίες, θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Τελεία, γιατί μετά το θέμα θα λήξει ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα. Πάμε τώρα στα διαδικαστικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε, όσοι είστε για όλους τους συμμετέχοντες, πλην τον πρώτο
τεσσάρων με αναμνηστικά μεταλλεία της συμμετοχής τους. Είναι κάτι ξεχωριστό, δεν έρχονται όλοι οι παίκτες να παίξουν στα διασυλλογικά, δεν έχουν την τύχη όλοι οι παίκτες να το κάνουν αυτό. Είναι κάτι ξεχωριστό, οπότε έχουμε αυτά τα αναμνηστικά μετάλλια για να θυμάστε να παίξετε στην πρώτη στιγμή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τις θέσεις 17 έως 24. Αν κάποιος δεν είναι εδώ, κάποιοι ξέρετε ποιοι, ας έρθουμε όσοι έχετε συμμετοχή να παραλάβετε το μετάλλιο. Είναι ο κύριος Αναγνωστόπουλος από το ΣΥΝΤΕ. Γιατί πήρε το μικρό. Λοιπόν, αυτή ήταν η 16 που είπαμε οι τελευταίοι. Και τώρα πάμε στις θέσεις 1 έως 8. Μάλλον 8 έως 1. Στην 8η θέση ο κύριος Θεοδότος. Thank you.
πήγα σε Παναγία, αλλά τώρα θα μου επιτρέψετε, επειδή παίξαμε και εμείς οι δύο, θα μου επιτρέψετε να δώσω και το μετάλλιο στον κύριο Ξυλούριο, που συμμετείχε. Thank you.
Με είπε ο Βάνος, δεν κρύβεται σε καμία κατάλληλα που πεις. Καταρχάς, κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρώτο, πρέπει να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου τον Ανδρέα και τον Βασίλη, ο οποίος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είναι τώρα εδώ. Γιατί είχαμε αυτή την όποια συνεργασία χρειαζόταν, βάσει περιπτώσει, για να τα καταφέρουμε αυτή τη στιγμή. Και τους ευχαριστώ γιατί επικοινωνούσαμε αρκετά εύκολα και το κάναμε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τα καταστήματα, το Game On που παίξαμε χθες και το Touch Club που είχαμε. Στα οποία εμάς εδώ πάντα μας βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν και όποτε τους έχουμε ζητήσει κάτι, η αλήθεια είναι δεν μας έχουν πει πολλές φορές όχι, ίσως και καμία. Απλά για να μην είμαι υπερβολικός, λέει και το καμιά φορά. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καταστήματα, ειδικά όταν φτιάχνονται με τέτοιο τρόπο όπως το Game On και το Dutch Club, είναι πηγή ανάπτυξης για εμάς. Δεν έχουμε άλλους τρόπους, δυστυχώς, λόγω αυτού που κάνουμε. Και όταν γίνονται με τέτοιο τρόπο, πραγματικά, δηλαδή, τα λόγια είναι περιττά. Και όταν κάνουν και κάποια άλλα πράγματα, μας κλαβώνουν και λίγο περισσότερο και θα μας πάρουν και τα ζημιά σε λίγο. Επειδή το Dutch Club λοιπόν είναι από τα τελευταία μαγαζιά που έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα και έχει δημιουργηθεί με πολύ καλές προδιαγραφές, από τότε που ξεκίνησε και άνοιξε έτσι τις πόρτες του, πάντα ξεχώρισε με τον τρόπο που λειτουργούσε και με τον τρόπο που αντιμετώπισε όλα αυτά που τους λέγαμε εμείς σαν συλλόγοι. Και πάντα ήταν θετικοί και προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Και σήμερα λοιπόν με ενημέρωσαν, το κράταγα και με ένα μυστικό, ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν και με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει στο παρελθόν, εντάξει, είμαι και λίγο καινούριο παίκτη, δεν ξέρω τι γίνονταν στο παρελθόν, αλλά από κατάστημα αυτό δεν το θυμάμαι ούτε το έχω ακούσει. Μα ενημέρωσαν λοιπόν ότι το Dutch Club θα συμβάλλει με το ποσό των 1.000 ευρώ στα έξοδα της εθνικής ομάδας. Ήξερα, θα προσπαθούσαμε και εμείς να κάνουμε κάτι. Αυτό το μόνο που μπορώ να πω. Αυτό. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλές φορές το είπα συνομωτή. Είχα βάλει ένα μετάλλιο παραπάνω. Σωστά λόγω που σας κάνω. Είναι 24 παίκτες, μετρήστε τα 25, περισσεύει ένα. Μετρήστε τα, όχι, δεν ήταν δείγμα, περισσεύει ένα. Πραγματικά είναι ένα λάθος. Νομίζω τώρα κατάλαβα γιατί έγινε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την πλευρά μου θέλω να πω ότι αυτού του είδους πρωτοβουλίες να σας δείξουν λίγο το πόσο αυτός που αγαπάει κάτι μπορεί να βοηθήσει και να συνεισφέρει. Δεν χρειάζεται να δώσει ο καθένας 1.000 ευρώ, να δώσει λίγο από τον χρόνο του, λίγο από τον κόπο του, λίγο από την όρεξή του, από τη διάθεσή του. Αυτή η κίνηση που έκανε μας κλαβώνει και εμάς είναι φοβερό, διότι σε αυτή τη φάση που είμαστε, μετά από 2 χρόνια απραξία σαν σύλλογοι, σαν σωματεία, είναι δύσκολο να έχουμε και να ζητάμε λεφτά είτε από συνδρομές είτε από οπουδήποτε ή από χορηγίες. Και βγαίνουν μπροστά καταστήματα που ήρθαν, μας κέρασαν, μας έκαναν. Είναι εντυπωσιακό το τι μπορούν να κάνουν λίγα άτομα σε πολύ μικρό διάστημα, σε πολύ μικρό χώρο. Εμείς θέλουμε την οικονομική κριτική ή και την αρνητική κριτική. Την κακοπροαίρετη δεν δεχόμαστε. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Οποιαδήποτε είδους κριτική είναι ευχάριστη και εδώ είμαστε. Τέτοιες κινήσεις μας δείχνουν ότι δίνουν και δύναμη σε εμάς να συνεχίσουμε να κάνουμε το οποιοδήποτε έργο για να πούμε μπροστά στη γραμμή, να φέρουμε τα πελάκια εκεί που πραγματικά αξίζουν. Υπάρχει ταλέντο, εγώ το είδα. Να μπορέσουμε να είμαστε όλοι περισσότεροι μαζί, όσο περισσότεροι μαζί σε οποιαδήποτε διοργάνωση και με ανθρώπους. Σαν αυτόν εδώ τον κύριο, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα λόγια, να το εκτοξεύσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Μείνετε μαζί μας και θα δείτε, έρχονται καλύτερα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Μόνο το Dart Club.